Κυρία Μέρμιγκα, τι ακριβώς συνέβη στο σχολείο? Σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο η κυρία Κακαβά ότι έχουν κάνει διάρρηξη και έχουν ανοίξει το θέατρο. Έχουν κλέψει τα μηχανήματα και όλη την ηχητική εγκατάσταση που περιλαμβάνει έναν μίκτη, έναν ενισχυτή, δύο ηχεία και δύο μικρόφωνα. Μιλάμε για αξία των συγκεκριμένων μηχανημάτων? Δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς, πάντως ένα-ενάμιση χιλιάρικο κάπου εκεί νομίζω. Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Πόσο, κύριε Βελόπουλε? Μπορεί να φτάνει και τα 10 χιλιάρικα αξία αυτή τη στιγμή. Όλων των μηχανημάτων. Ήταν καινούργια τα μηχανήματα? Ήταν καινούργια. Έχει έρθει η αστυνομία, έχει επιληφθεί του θέματος? Ήρθε η αστυνομία γιατί την κάλεσε αμέσως η διευθύντρια του σχολείου. Η σήμανση δεν έχει έρθει ακόμα. Είδανε τις παραβιασμένες πόρτες και περιμένουμε τη σήμανση για να δώσει κατάθεση και η διευθύντρια. Υπάρχει κάποια υποψία, κάποια ένδειξη ενδεχομένως, τι ακριβώς συνέβη, πότε συνέβη? Γιατί από όσο γνωρίζω, ό,τι συνέβη μετά το Σάββατο. Έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Γιατί το καταλαβαίνουμε αυτό? Γιατί παραβιάσαν και το κηλικείο, αφήσανε ανοιχτό το ψυγείο της γυναίκας στην κατάψυξη και από ό,τι μας είπε δεν έχουν ξεπαγώσει τα πράγματα. Άρα πρέπει να έγινε κάποια στιγμή σήμερα τα ξημερώματα. Αλλιώς θα είχαν ξεπαγώσει όλα, όπως μας είπε. Πήραν κάτι χυμούς από εκεί και τίποτα άλλο. Παραβιάσαν και την πόρτα του κηλικείου. Άρα, κύριε Βελόπουλε, το σημαντικό πρόβλημα και η σημαντική απώλεια είναι των μηχανημάτων των ηχητικών. Φυσικά είναι τα μηχανήματα, γιατί αυτά ήταν κάποια μηχανήματα δωρές από κάποιους άλλους συλλόγους ενδεχομένως. Ήταν από δικιά μας πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου και ήταν η προσπάθειά μας δύο χρόνων που προσπαθούμε για αυτά τα πράγματα στο σχολείο μας. Υπάρχει δυνατότητα να αντικατασταθούν, κυρία Μέρμιγκα, αυτά? Δεν νομίζω. Το ταμείο μας δεν έχει αυτό το ποσό να τα αντικαταστήσει. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε πάρει και ένα έπιπλο που υπάρχει. Ευτυχώς αυτό δεν το πήρανε και τα είχαμε τοποθετήσει. Είχαμε προλάβει να κάνουμε δύο γιορτές, μια χριστουγεννιάτικη και μια αποκριάτικη, χρησιμοποιώντας αυτά τα μηχανήματα. Πολύ πιθανό να τα βάλαν στο μάτι κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω, να υποθέσω ή να χρησιμοποιήσω κάποιο όνομα. Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό. Οι κλοπές είναι συνηθισμένο φαινόμενο γενικά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας? Στην περιοχή, ναι, σε κατοικίες. Στο σχολείο δεν έχω είναι ξανακούσει πρώτη εγώ. Είναι πρώτη φορά. Κυρίως το δικό μας.